Κύριε Λοβέρδο, καλημέρα σας. Η ιστορία κρίνει τους πάντες. Καλημέρα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, καλύτερα δεν γίνεται. Περάσαμε καλά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ευτυχώς φέτος, αγαπητέ μου κύριε Λοβέρδο, δεν είχαμε τις εικόνες με τις χιλιάδες των αστυνομικών έξω από τις εισόδους της Διεθνούς Εκθέσεως. Και έτσι, απρόσκοπτα, πολλοί κόσμος επισκέφθηκε τα περίτρα κλπ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Φέτος δεν ανέβηκατε εσείς, νομίζω. Όχι, δεν ανέβηκα. Θα το καταλάβαινα αν ανεβαίνατε. Κάτι θα μου λέγατε, δεν μπορεί. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσω από το. Από τα δημοσκοπικά και μετά να πάμε στα τον debate κλπ. Φαίνεται ότι οι φόφοι γεννηματά, το Πασόκ, κάτι καταφέρνει. Δηλαδή, παρόλο που πολλοί περίμεναν, και εγώ ανοιχτά είχα ταχθεί υπέρ σας, πρέπει να σας το πω. Τώρα που σας έχω, δεν σας το πω ποτέ κατηδίαν. Σας το λέω τώρα, τότε που είχα τις αρχαιρεσίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέλη. Γιατί ξέρετε πώς σας εκτιμώ και το έχω πει με κόστος για μένα, αλλά δεν πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει τη σκέψη μου, μοιράστηκα με τον κόσμο. Δεν τα πάει άσχημα, μάλλον καλά τα πάει το Πασόκ. Καλά τα πάει το Πασόκ. Ανέκτησε έδαφος, αλλά σας θυμίζω ότι και στην κυβέρνηση που ήταν στις εκλογές του Ιανουαρίου, πριν τη διάσπαση, για τρίτο κόμμα πηγαίναμε. Αυτό το πράγμα που μας στέρισε την τρίτη θέση και που μας έστειλε στην έβδομη τελευταία θέση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ξεπερνιέται. Για να το πω καλύτερα, η διάσπαση εκείνη. Έγιναν και οι αλλαγές που έγιναν στην ηγεσία, στην ηγετική ομάδα. Είμαστε και 7 μήνες στην αντιπολίτευση. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα εσωτερικά του προβλήματα. Απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ πάταγωδος. Και τώρα έτσι κοιτάνε μήπως η ένταση και το σκληρό ροκ κάτι δώσει στον κύριο Καμένο και μήπως έχουν και ένα πάρτνερ στη Βουλή. Θα δουν. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συνέτειναν, η ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου, όλα αυτά συνέτειναν στο να μας δει ο κόσμος αλλιώς, να καταλάβει ότι αυτά που πίστευε ότι είμαστε προδότες ή ότι υπήρχαν άλλες λύσεις που δήθεν εμείς δεν ακολουθήσαμε, όλα αυτά συντείνουν όχι στο να μας ξανακάνουν ένα από τα μεγάλα κόμματα, αυτό δεν θα γίνει αμέσως, αλλά να μας επαναφέρουν σε μια αξιοπρεπή θέση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα που εμείς θέλουμε να είναι η τρίτη για να πάρουμε εμείς και όχι η Χρυσή Αυγή τη διερευνητική εντολή. Δεν φαίνεται και πολύ πλέον. Αν το έλεγε κάποιος πριν από 2-3 μήνες θα έλεγε αυτά τώρα είναι στα όρια της φαντασίας, αλλά πλέον δεν φαίνεται και πολύ απίθανο. Υπάρχει μια κόπωση στο ποτάμι από ό,τι προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις και υπάρχει μια σχετική έτσι, δυναμική, έστω και στα ποσοστά για τα οποία αναφερόμαστε, στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι απίθανο να είναι τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι φαίνεται να είναι τα πράγματα στην γνώμη των πολιτών και μια δημοσκόπηση της Public Issue χθες μας έδειχνε τρίτους με 8%. Δεν ξέρω που τελικά θα καταλήξει το ποσοστό μας, αλλά πάντως είμαστε σε φάση ανάκαμψης. Πάντως βλέπουμε και μια επίθεση, κύριε Λοβέρδο, προς τη Νέα Δημοκρατία, την οποία δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε και καθαρά. Δηλαδή, η χθεσινή δήλωση. Με το ισοδύναμα που διανέμουμε. Όχι, ακούστε λίγο. Η χθεσινή δήλωση το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αγκυροβολήσει στο παρελθόν της, δεν την καταλαβαίνουμε τόσο πολύ. Δηλαδή, με τον Λαλιώτη στη σύνθεση του νέου Πασόκ, τη Φόφη. Γεννηματά, δεν έχει αγκυροβολήσει και το Πασόκ στο δικό του παλιό. Και το Πασόκ συνδυάζει το παλιό με το καινούριο, και το Πασόκ το έμπειρο με το φρέσκο. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, όταν μιλάει τόσο γενναιόδωρα για ισοδύναμα, επιτρέψτε μου να πω ότι και αυτή κάπως ας πούμε επαναφέρει τα Ζάπια με άλλο όνομα. Τα ισοδύναμα. Είναι καλό να υπήρχαν, μακάρι να υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχουν. Ένα είναι το ζητούμενο που μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ισοδυνάμων. Να γίνει μια πλατιά κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε 220-230 βουλευτές, μια κυβέρνηση η οποία θα εμπνέει σταθερότητα ότι δεν θα έχουμε δηλαδή πάλι εκλογές, ούτως ώστε να υπάρξει γρήγορα ένα επενδυτικό κλίμα και να ξεπεραστεί η ύφεση το συντομότερο δυνατόν. Αυτό, με την ανάπτυξη που θα δημιουργήσει, που ήταν δημιουργημένη και ο ΣΥΡΙΖΑ την κατέστρεψε με τη διάλυση της προηγούμενης Βουλής λόγω μη εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και με τα όσα έγιναν, αυτό, η επιστροφή στην ανάπτυξη δηλαδή, θα δημιουργήσει
εκείνες τις συνθήκες παραγωγής πλεονασμάτων που θα δώσουν ισοδύναμα. Αλλιώς, η κυβέρνηση που θα βγει τη Δευτέρα έχει να αντιμετωπίσει όχι την εφεύρεση ισοδυνάμων, την κάλυψη των κενών του προϋπολογισμού πριν μπούμε στο μνημόνιο. Το ασφαλιστικό λόγου χάρη λέει περικοπές το 14 450 εκατομμύρια ευρώ και το 15 και το 16 1,8 δις. Πού θα τα βρεις αυτά τα ευρώ? Ξέρετε κάτι κύριε Λοβέρδο, επειδή είμαι θειασότης αυτής... Πού θα τα βρεις αν έχεις ύφεση? Επειδή... Πού θα τα βρεις? Επειδή είμαστε θειασότης αυτής της άποψης, το θέμα είναι δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να εμπεδοθεί στον κόσμο γιατί έχει... Άρα έχει... το να λες με συγνώμη για να κλείσω. Ναι. Θα βρω ισοδύναμα 2,7 δις για τον έμφυα. 1,8 για το ασφαλιστικό. Δεν υπάρχουν αυτά τα ισοδύναμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Εδώ θα πρέπει να πάρεις νέα μέτρα για να καλύψεις το κενό που δημιούργησε το άθλιο αυτό 7 μήνες στον προϋπολογισμό. Ή πρέπει να αφαιθεί πλέον να λειτουργήσει το άλλο σκεπτικό που λέει εντάξει, το μνημόνιο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς από μόνοι μας ώστε να μειώσουμε τις απαιτήσεις του μνημονίου. Εκεί είναι το μυστικό. Βέβαια. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να εμπεδοθεί, αγαπητέ μου. Μόνο μια κυβέρνηση που απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες των 220 βουλευτών έχει την πολυτέλεια να δώσει αφενός νεύμα εμπιστοσύνης στην αγορά, να κάνει νεύμα εμπιστοσύνης στην αγορά, ότι εδώ υπάρχει σταθερότητα κύριοι κυρίες, επενδύστε. Και δεύτερον, να κάνει διαρθρωτικές αλλαγές σοβαρές. Εγώ έχω πει ότι θα είναι όθηση για την οικονομία η κατάργηση των αδειοδοτήσεων. Η κατάργηση των αδειοδοτήσεων. Από το κράτος και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πλην ορισμένων λίγων εξαιρέσεων. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να αισθάνεσαι ασφαλής. Δεν μπορεί να το κάνεις, θα πούμε, εάν έχεις το φόβο ότι θα σου φύγουν 3 βουλευτές και θα πέσεις. Για να γίνουν λοιπόν αυτά γρήγορα χρειάζονται πολλοί βουλευτές να στηρίζουν μια κυβέρνηση, ικανοί υπουργοί, ικανοί και γρήγορες ρηξικέλευτες αποφάσεις. Αν δεν γίνουν αυτά, το να μιλάμε περί ισοδυνάμων είναι η νέα μορφή δημαγωγίας. Και αυτό η Νέα Δημοκρατία πρέπει να το ξανασκεφτεί. Το θέμα είναι, αγαπητέ μου κύριε Λοβέρδο, και απευθυνόμαστε όλοι σε ένα κοινό. Εγώ άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα, ναι, σε μια τηλεοπτική εκπομπή που είχε τη λίστα των ισοδυνάμων. Και ο Σταϊκούρας ξέρει τι λέει. Τα ισοδύναμα είναι πτωχά αυτά που έχει. Είναι πτωχά. Ναι, αλλά κάποια... Για να καλύψουν τα τεράστια ποσά του μνημονίου. Θα έλεγες κάτι Κώστα, γιατί θέλω ήθελα να σταθώ στο 5 ευρώ, το οποίο κόστησε Κώστα, πολιτικά. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Να εξηγήσω. Ναι. Κόστησε πολιτικά, κύριε Λοβέρδο. Αυτό θέλω να πω. Το 5 δηλαδή, ευρώ δεν κόστησε τίποτα. Πολιτικά είπα, επικοινωνιακά. Γιατί τίποτα. Πέρυσι το 5 ευρώ και ο έμφυα. Γιατί το λέτε? Το 5 ευρώ αντίθετα πάει να δώσει κέρδο στον Τσίπρα που το κατήργησε. Αυτό, το 5 ευρώ. Αυτό ακριβώς λέω, κύριε Λοβέρδο. Αυτό ακριβώς λέω. Όχι, δεν είναι μόνο σε εμάς που το βάλαμε. Καταρχάς πρέπει να ξέρει ο κάθε ακροατής σας ότι ήταν 3 ευρώ πριν το μνημόνιο. Γιατί το να επισκέπτεσαι τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων είναι προσφορά των νοσοκομείων. Αν πας στο ασφαλιστικό σου, αν πας στο ασφαλιστικό σου ταμείο, ο γιατρός πληρώνεται με 10 ευρώ. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε βέβαια. Κάθε επίσκεψη χρεώνεται στο βιβλιάριο 10 ευρώ. Mm. Το νοσοκομείο έδινε υπηρεσίες εξωτερικών ιατρίων, δηλαδή για πυρετό, για πόνο στο στομάχι, για πόνο στο γόνατο, έδινε αυτές τις υπηρεσίες με 3 ευρώ. Μια προσφορά στην κοινωνία ήταν. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ μου, κύριε Λοβέρδο, εξαιρούσα, ακούστε με, τους άπορους. Οι άποροι εξαιρούνταν. Οι μακροχρόνια άνεργοι, οι χρονίως πάσχοντες, αυτοί εξαιρούνταν, δεν το πήρωναν. Και επειδή ο Πρωθυπουργός δεν τα ξέρει αυτά και ο Τσακαλώτος δεν τα ήξερε αυτά, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κουρουπλής, ο προεκλογικός λόγος του οποίου είναι ένα κάτεμα ανακριβιών, ψεμάτων και αριθμών που δεν υπάρχουν, κάνει μια προεκλογική περίοδο στηριζόμενος στη συμπάθεια που εμπνέει η αναπηρία του μέσα στα θολά νερά, θολώνει τα νερά, για να μην καταλαβαίνει ο άλλος τι λέει, και λέει ότι αυτό τους έπεισε να λένε και στο διαφημιστικό σπότ του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσακαλώτος στη Βουλή και ο Πρωθυπουργός, ότι η κατάκτηση του 5 ευρώ είναι κατάκτηση. Για ποιον είναι κατάκτηση? Δηλαδή, κύριε Λοβέρδο, το 5 ευρώ ήταν σε κάποια προγραμματική δήλωση κάποιου κόμματος και δεν το θυμόμαστε. Δεν ήταν επιταγή των δανειστών. Δεν είναι όμως, παιδιά, συγγνώμη λίγο. Μα τι λέτε τώρα, όχι. Όχι, δηλαδή, τι εννοείτε? Όχι. Υπήρχε το 3 ευρώ από παλιά, πριν το μνημόνιο. Εγώ πήρα την πρωτοβουλία ως Υπουργός Υγείας να το κάνω 5. Για να αυξήσω τα έσοδα των νοσοκομείων με άμεσο χρήμα.
και να πληρώνω τις εφημερίες των γιατρών. Πάντως, επειδή είχα ασχοληθεί ρεπορταζιακά, λάθος όρος, αλλά τον χρησιμοποιούμε με το θέμα, αγαπητέ μου κύριε Λοβέρδο, το 5 ευρώ καλώς επευλήθη, γιατί περιόριζε την ευκολία σε κάποιες κατηγορίες Ελλήνων να πηγαίνουν για ψήλου πίδημα και να δημιουργούν πρόβλημα σε αυτούς που είχαν πρόβλημα. Δηλαδή είναι ευθυνή πολιτική για μένα. Ειλικρινά σου μιλώ, είναι ευθυνή πολιτική αυτή και εγώ το εννοώ. Δεν διαφωνώ και με τους δυο. Καλώς επευλήθη. Το νοσοκομείο είναι για βαριές ασθένειες. Έτσι είναι. Έτσι. Εγώ δεν διαφωνώ και με τους δυο. Δεν διαφωνάει το πρόβλημα. Απλά ο κύριος Τσίπρας βγαίνει ο πρωθυπουργός ακόμη και χθες και λέει καταργήσαμε. Και μιλάει για αυτά που έκανε με το 5 ευρώ. Δεν τρέπεται λίγο. Δεν τρέπεται λίγο. Αν αυτό είναι το ζήτημα δηλαδή της υγείας, αν αυτό είναι το θέμα, τότε ντρέπομαι. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Είναι ότι προσέφερε στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία μπήκε μέσα 90 δις με το τρίτο μνημόνιο για τα 19 εκατομμύρια ευρώ του 5 ευρώ. Γιατί 19 εκατομμύρια ευρώ είναι το έσοδο του 5 ευρώ. Όλα πηγαίναν στις εφημερίες των γιατρών. Τώρα τρύπες στα νοσοκομεία. Κύριε Λοβέρδο, και δεν το πλήρωναν οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι χρόνιοι απάσχοντες και οι άπορροι. Τώρα. Είναι άνω ποταμών, δηλαδή ξεπερνάει κάθε όριο ο Κουρούπλης. Κύριε Λοβέρδο, για να πάμε λίγο σε κάτι άλλο. Πόσο εύκολη θα είναι η διαχείριση αυτού του μνημονίου το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψηφίσατε όσοι το ψηφίσατε με μια κυβέρνηση στην οποία δεν θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα πέσει σε 3, 4, 5, 6 μήνες. Το λέω. Αν δεν συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, θα πέσει σε 5 μήνες. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι και εμείς, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι και εμείς, αυτή η κυβέρνηση είναι εθνικής. Άρα τι χρειάζεται? Η κυβέρνηση και των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Θα προκύψει? Αυτό πρέπει να προκύψει. Εμείς θα προσπαθήσουμε ως κόμμα να το επιβάλλουμε. Πρέπει να είναι συμμέτοχες και οι δύο πολιτικές δυνάμεις, εννοείται. Βέβαια, οι δύο μεγαλύτεροι. Δεν θα χρήσουμε πονηρό και κατεργάρι στις 21 του μηνός. Πρώτη δύναμη, ποια θα θέλατε, δεν θα πω ποια θα. Όχι, δεν κάνουμε επιλογή. Ο λαός την κάνει αυτή την επιλογή και αναλαμβάνει όχι, και την ευθύνη. Πιο εύκολο συνομιλητής με το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά υπάρχουν μόνο με τη Δευτέρα στις 21 του μηνός. Δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι. Θα υπάρξουν διερευνητικές εντολές και εκεί θα δούμε. Αλλά πάντως πρέπει η κυβέρνηση να δημιουργηθεί βάσει και ενός σχεδίου άμεσων δράσεων. Κάτι ακόμη, επειδή προέρχεστε από τον χώρο της αριστεράς, αργότερα του κέντρου, αγαπητέ μου κύριε Λοβέρδο, την πορεία δημοσκοπικά της Λαϊκής Ενότητας έτσι, τη φανταζόταν, έλεγα πριν από 20 μέρες, ότι όσο αργότερα κάνει τις εκλογές ο Τσίπρας, τόσο θα εκτονωθεί αυτό το πράγμα που λέγεται Λαϊκή Ενότητα. Μάλλον είχα δίκιο. Γιατί ένα κόμμα που λέει δραχμή, επειδή υπάρχει η Χρυσή Αυγή, ένα κόμμα που λέει δραχμή έχει πολύ στενά περιθώρια. Και ποιος πιστεύει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σήμερα? Δεν το εφήρμοσε ο Τσίπρας, το εφαρμόσε ο Λαφαζάνης. Πρόσκληση Λαφαζάνη προς επενδυτές δεν είναι αντίφαση. Συγγνώμη, λέει και πέρυσι ο Δημήτρης Βενιέρης εδώ ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης βγαίνει. Αλλά δεν βγαίνει σε ευρώ. Πάντα. Και ο κύριος Λαφαζάνης έχει και σαν εναλλακτική, το λέει κιόλας, έτσι, το εθνικό νόμισμα. Ναι, αλλά εγώ. Τώρα δεν θέλω να προσβάλλω τον Παναγιώτη Λαφαζάνη γιατί τον εκτιμώ. Έχει αυθεντικότητα και ειλικρίνεια. Αλλά όπως λέμε Αλβανός τουρίστας, είναι η φράση επενδυτής με πρόσκληση Λαφαζάνη. Κύριε Λοβέρδο, το ΠΑΣΟΚ, ως ΠΑΣΟΚ, κινδυνεύει από την τρίτη θέση? Γιατί ναι, ο κύριος, δεν είναι σίγουρο ότι θα κατακτήσουμε. Όχι, λέω σε περίπτωση. Γιατί ο κύριος Θεοχαρόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας άλλης παράταξης, καινούργιας. Αν προκύψει τρίτη θέση για το ΠΑΣΟΚ και με τη Δημάρα. Λέμε αυτό, είναι εντολή του συνεδρίου μας. Να κάνουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, βέβαια. Άρα κινδυνεύει. Έχουμε πάρει ομόφωνη εντολή από το συνέδριό μας για κάτι ευρύτερο του ΠΑΣΟΚ. Και η συνεργασία με τον κύριο Θεοχαρόπουλο είχε αυτό το νόημα και χαρακτήρα. Συμβόλησε και πραγματοποίησε σε ένα βαθμό μικρό αυτή την πορεία προς τη μεγάλη κεντροαριστερά. Θεωρώ ότι πολλά θα συναρτηθούν. Έχει δίκιο ο κύριος Θεοχαρόπουλος και εμείς το ίδιο λέμε. Κύριε Λοβέρδο, επειδή έχουμε μιλήσει κάποιες φορές, θεωρώ ότι και εκτός, θεωρώ ότι θα συναρτηθούν πάρα πολλά για τη δημιουργία της κεντροαριστεράς από το πόσο άσχημα ή πόσο καλά θα πάει το ποτάμι. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Βενιέρη.
Με το ποτάμι θα γίνει η μεγάλη κεντροαριστερά. Αυτό λέω. Χωρίς το ποτάμι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό. Αν το ποτάμι πάει χαμηλά, θα ενταχθεί, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αν είναι πάνω από εμάς το ποτάμι, δεν θα υπάρξει τίποτα από αυτά που σας λέω, γιατί η στάση τους είναι αρκετά αλαζονική. Αν το ποτάμι πάει εκεί που το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι δυνάμει ο δεύτερος εταίρος σε αυτή τη μεγάλη κεντροαριστερά. Ο Καμένος να μπει, θα είναι, δεν λέω προσωπικά ο ίδιος, ως πολιτικός φορέας, θα είναι χρήσιμος για, για τη διαμόρφωση των συσχετισμών 21 Σεπτεμβρίου ή όχι? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίφαση στο κόμμα και στο πρόσωπο. Ο προεκλογικός τους λόγος και ο λόγος τους στη Βουλή είναι εμπριστικός και, πώς να σας πω, αποτρεπτικός συνεργασιών. Όλο βρίζουνε, είναι δίθεν κυνηγοί κεφαλών, όπου ακούς πολλά λόγια περί εντυμότητος να κρατάς μικρό καλάθι. Ναι, αυτό και το η μανία της σημειότητος ουδέποτε έδωσε κάτι καλό. Μάλιστα. Απ' την άλλη, βέβαια, απ' την άλλη, ο υπουργός ναυτιλίας ήταν καλός ο Καμένος. Αναφέρομαι στην κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί εγώ δεν είμαι κριτής ούτε τιμητής κανενός. Ειδικά να μπει να μην μπει στη Βουλή. Αυτά τα λέει ο λαός. Εγώ απέναντι σε αυτό το κόμμα έχω αντίθετη άποψη. Κρατώ πάρα πολλές επιφυλάξεις για τους προεκλογικούς λαρυγγισμούς. Δεν χρειάζεται σκληρό ροκ η ελληνική κοινωνία. Μπορεί να το χρειάζονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Όχι όμως η ελληνική κοινωνία, και θα έλεγα ότι οι πιο χαμηλοί τόνοι βοηθάνε όλους μας. Τώρα, κύριε Λοβέρδο, επειδή έχετε φορέσει τη φανέλα της εθνικής των βουλευτών, αν θέλετε να το πω έτσι, παίζετε μπασκετάκι από ό,τι θυμόμαστε, έτσι? Ναι. Μάλιστα, τον Ιούνιο βγήκαμε και τρίτη σε ένα τουρνουά που έγινε εδώ στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Μεγάλη επιτυχία. Great success. Κάνα δύο κουβέντες για την εθνική μας, πώς την είδατε μέχρι τώρα, τι βλέπετε για αύριο για το παιχνίδι? Ωραία ερώτηση. Να μην κλείσουμε έτσι. Την έχω παρακολουθήσει, την είδα και από κοντά στο τουρνουά Ακρόπολης. Είναι μια ομάδα με 12 αστέρια, και αυτό στην αρχή που δεν είχε ακόμα συνδεθεί ένας παίκτης με τον άλλον, εμφάνιζε όταν γινόταν rotation στο χρόνο στη συμμετοχή στο παιχνίδι, εμφάνιζε σημεία πάρα πολύ μεγάλης αδυναμίας. Έλλειψη σύνδεση στο παιχνίδι δηλαδή. Όσο περνάει ο καιρός, σταθεροποιείται ο κορμός της ομάδας και δημιουργούνται εικόνες ποιος είναι αλλαγή και ποιος δεν είναι. Ο Μπουρούσης αύριο τον Γκαζόλ θα τον περιορίσει για να πάμε να παίξουμε την Πέμπτη με τους Γάλλους. Και παίζουμε με τον κακό μας δαίμονα κατά κακή μας τύχη. Ναι, αλλά έχουμε πολλούς λόγους. Δηλαδή και η Ισπανία δεν είναι όπως ήταν πέρσι και η πρόπερση. Όχι, λοιπόν, είναι, δεν είναι τόσο καλή. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχασε από την Ιταλία. Ναι, δεν τα πήγε καλά. Και δύο ήττες είχε, νομίζω. Ναι, έκανε δύο ήττες. Ναι. Είναι αδύναμη. Δεν παίζουν τα δύο αδερφιά, παίζει μόνο ένας. Ναι, ο καλός βέβαια. Ο Καζόλ, δεν παίζει ο Ναβάρο. Δεν παίζει ο Ναβάρο. Και ο Χερνάντες έχει αδυναμίες. Και ο Χερνάντες έχει θέμα με την μέση. Εμείς όσο περνάει ο καιρός δυναμώνουμε. Και ένας μπασκετμπολίστας του Παγκρατίου, παλιός παλέμαχος, ο Σάκης Τζαλαλής, που παίζει μαζί μας στην ομάδα μας και τώρα είναι και υποψήφιος στη Β' Αθηνών με το Πασόκ, μου έλεγε χθες ότι η Εθνική θα κερδίσει την Ισπανία αυτή τη φορά. Εγώ του είπα, ρε εσύ, το 87 που πήραμε το κύπελλο Ευρώπης, χάσαμε από την Ισπανία. Είναι ο κακός μας δαίμονας. Είναι μια ομάδα που δεν μπορούμε να παίξουμε. Το 2006 που πήραμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, χάσαμε από την Ισπανία. Είναι μια ομάδα που μας δυσκολεύει. Ναι, αλλά δεν είμαστε ίδια ομάδα, κύριε Λοβέρδο. Μου λέει, ναι, ακριβώς, μου λέει τώρα η ομάδα είναι καλύτερη και δεν τους κερδίσουμε. Μακάρι. Μάλιστα, πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το βράδυ των εκλογών, αν λέω το Πασόκ είναι πάνω από το 10% και η Εθνική στον τελικό. Το Ακρόπολης, ο Βασιλακόπουλος μου είπε, συνοηθείτε εκεί στο Πασόκ, γιατί η τελευταία εβδομάδα είναι η εβδομάδα που η Εθνική παίζει προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό. Συνοηθείτε, μην κάνετε καμιά κουταμάρα και βάλετε εκδηλώσεις σας πάνω σε μάτς της Εθνικής. Πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη απόγευμα. Αύριο λοιπόν, στο Εγάλεο, στον Εσταυρωμένο, 7 η ώρα είναι η κεντρική προεκλογική μας ομιλία και 7 η ώρα παίζει η Εθνική. Τον ακούσατε? Δεν τον ακούσαμε τον άνθρωπο. Βάλτε μια βιντεοθόνη μεγάλη και για το οθόνη να το δείτε όλοι μαζί. Να είστε καλά, κύριε Λοβέρδο. Να είστε καλά. Αγαπητέ μου, Αντρέα, άκουσε με. Το βράδυ της Κυριακής. Δεν ξέρω, έκλεισε ο κύριος Λοβέρδος? Όχι. Όχι, εδώ είμαι. Το βράδυ της Κυριακής, αν είσαι σε κάποιο πάνελ και μιλάτε για πολιτικά και θες να ξέρεις τι γίνεται στη Λίλ, εγώ θα είμαι στο γήπεδο. Οπότε μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω SMS. Τι, θα είστε μέσα? Ναι, εγώ θα φύγω την Πέμπτη το πρωί και θα πάω να δω το παιχνίδι με τη Γαλλία. Πιστεύω να κερδίσουμε την Ισπανία. Και βεβαίως μικρό ή μεγάλο τελικό. Θα έχει κλείσει από τον Ιούνιο. Καλά, δεν θα ψηφίσετε? Όχι, δεν θα ψηφίσω.
Να κάνατε εκλογές, όχι 20 Σεπτεμβρίου, δεν το σκεφτήκατε. Εγώ το ήξερα. Και εγώ με μισή καρδιά. Καλή σας μέρα, κύριε Λοβέρδο, τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, για χαρά. Γεια. Focus 103,6.